Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι Βρετανικές αρχές ένα περιστατικό αποκεφαλισμού ενός άνδρα σε προάστιο του Λονδίνου. Έχουμε συναγερμό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία. Νωρίτερα προκλήθηκε πανικός στο Γούλιτς του νοτιοανατολικού Λονδίνου, όταν τουλάχιστον ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση στο δρόμο με ματσέτα από δύο άτομα. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι το θύμα αποκεφαλίστηκε. Και πάμε στον Θανάση Γκαβό για να μας πει τι πληροφορίες υπάρχουν, γιατί έχουμε και τον κύριο Κάμερον να κάνει από το Παρίσι, όπου βρίσκεται, δήλωση για αυτό το θέμα, να μιλάει για τρομοκρατική ενέργεια και μάλιστα να διακόπτει την επίσκεψή του για να γυρνά αρων-άρων στο Λονδίνο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες που έρχονται τις τελευταίες ώρες και όντως αντιμετωπίζεται ως πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Έγινε το περιστατικό λίγο μετά τις 2 τοπική, σε δρόμο πολυσύχναστο, με μεγάλη κίνηση, όταν ένας νεαρός άνδρας αγνώστων στοιχείων, που πιστεύεται πάντως ότι ήταν εν ενεργεία μέλος ενόπλων δυνάμεων, δέχθηκε επίθεση από δύο άλλους νεαρούς. Αφού πρώτα τον χτύπησαν με το αυτοκίνητό τους, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, το επιτέθηκαν με μία ματσέτα ή μικρό μπαλτά, καθώς και με ένα μεγάλο μαχαίρι, τουλάχιστον με αυτά τα αιχμηρά όπλα, αντικείμενα. Μάλιστα, οι δράσεις δεν εγκατέλειψαν το σημείο, αλλά άρχισαν πάλι σύμφωνα με τις μαρτυρίες να φωνάζουν «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» και να συνομιλούν με τους έντρομους περαστικούς και περίοικους. Μάλιστα, πριν από λίγο, το ιδιωτικό κανάλι ITV πρόβαλε πλάνα ενός εκ των δραστών με ματωμένα χέρια και κρατώντας αυτό το μεγάλο μαχαίρι και τον μικρό μπαλτά να μιλά σε κάμερα περαστικού, κάνοντας διάφορες πολιτικές δηλώσεις ισλαμιστικού χαρακτήρα. Απίστευτο. Και να είναι στα χέρια της αστυνομίας, Θανάση. Οι δράστες παρέμειναν στο σημείο και μετά από αυτό που περιγράφουν οι μάρτυρες ως αποκεφαλισμό του θύματος, και περίμεναν την αστυνομία. Κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι τους πυροβόλησαν, τους έχουν τραυματίσει σοβαρά. Ένας εκ των δύο φαίνεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται σε ξεχωριστά νοσοκομεία. Και αποτιμώντας αυτά τα δεδομένα, οι Βρετανικές αρχές κάνουν λόγο για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Ο κ. Κάμερον έδωσε εντολή να συνέλθει η ΚΟΜΠΡΑ, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, και μάλιστα αύριο που θα βρίσκεται εδώ θα προεδρεύσει και ο ίδιος νέας σύσκεψης. Και αυτό που πιστεύετε ότι έχουμε μπροστά μας είναι μια μικρή κλίμακα τρομοκρατική επίθεση ισλαμιστικού χαρακτήρα από νεαρούς που πιθανότατα έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί εδώ στη Βρετανία, ενδεχομένως να έχουν και βρετανική καταγωγή, βρετανική υπηκότητα, συγγνώμη, με καταγωγή από την Ασία ή την Αφρική. Θανάση, να παρακολουθήσουμε εδώ τις δηλώσεις που έκανε από το Παρίσι ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αφού σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε τον γαλλικό λαό για την αλληλεγγύη του για το ιδεχθές έγκλημα που έγινε στο Λονδίνο. Η αστυνομία κάνει έρευνες για τα αίτια του αρρωστημένου αυτού εγκλήματος. Υπάρχουν όμως ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Απόψε θα συνεδριάσει η Επιτροπή ΚΟΜΠΡΑ υπό τον Υπουργό Εσωτερικών για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.